Λοιπόν, πολύ καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε για ακόμη μια Παρασκευή, 14 Μαΐου, ξεχωριστή ημέρα σήμερα, γιατί είναι και μια μέρα που έχουμε αισθανθεί έτσι λίγο μια ανάσα ελευθερίας με την άρση πολλών περιορισμών, κάτι που το περιμέναμε πάρα πολύ καιρό. Και είναι μια μέρα που ξεκινάει έτσι αφήνει έτσι ένα παράθυρο αισιοδοξίας για την συνέχεια. Πρώτο σκορ, Ανδρέας Λεκάκης, όπως κάθε Παρασκευή απόγευμα εδώ στο μικρόφωνο του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού του NSTV. Και δεν είμαι μόνος μου, έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ τον κύριο Κώστα Χάνα, τον υπεύθυνο του τμήματος γυναικών βόλεϊ του Μήλωνα. Καλησπέρα, κύριε Χάνα. Καλησπέρα, Ανδρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πώς είστε, πείτε μου καταρχάς, εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε. Δόξα τω Θεώ, και είμαι και χαρούμενος που είμαι σε μια τόσο σημαδιακή μέρα που μας αφήνει και εμάς την αισιοδοξία ότι σιγά σιγά θα επιστρέψουμε σε αυτό που αγαπάμε, στα γήπεδα, στον αθλητισμό. Με προσοχή και με σοβαρά και σωστά βήματα νομίζω ότι σιγά σιγά θα μπούμε εκεί που πρέπει να είναι τα παιδιά όλων των ηλικιών σιγά σιγά και να φτάσουμε στην κανονικότητα που λέμε. Πώς βιώσατε εσείς όλες αυτές τις περίεργες στιγμές που περνάμε? Ήτανε δύσκολο, η δύσκολη διαχείριση, κυρίως μπορώ να σου πω ότι περισσότερο δυσκολευτήκαμε στο ψυχολογικό κομμάτι διαχείρισης των αθλητριών μας και λιγότερο στο αγωνιστικό, μάλλον στο θέμα της φυσικής κατάστασης τους τέλος πάντων, διότι προσπαθήσαμε με την τεχνολογία, την διαδικτυακή κτλ. Όσο μπορούσαμε να τους τροφοδοτήσουμε με πληροφορίες, με ασκήσεις, τις οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν στο δικό τους χώρο, δίνοντάς τους μια ευκαιρία, ας το πούμε, αποτοξίνωσης από το καθισιό και από την έλλειψη του γηπέδου. Αλλά το κυριότερο ήταν το ψυχολογικό κομμάτι, το πόσο στα παιδιά αυτά πρέπει να πραγματικά σαν να ήταν, ας το πούμε, αυτό που λέμε θηρίο στο κλουβί. Αυτή η ρίση αποτυπώνει πραγματικά την κατάσταση. Και μπορώ να σου πω ότι οι μεγαλύτερες σε ηλικία αθλήτριες το διαχειριζόντουσαν λίγο πιο εύκολα, είχαν και κάποιες, ας το πούμε, ασχολίες, συνεργασίες. Οι μικρότερες όμως ήταν πραγματικά πολύ δύσκολες. Θα πούμε λεπτομέρειες και γι' αυτό. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Μήλωνα σήμερα εδώ που έχετε έρθει. Μια ομάδα στην οποία γίνεται μια, νομίζω, πολύ δυνατή προσπάθεια τους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο καιρό. Και είχε την ατυχία λόγω κορονοϊού να μην αγωνιστεί καθόλου φέτος, να μην δώσει κανένα επίσημο παιχνίδι. Μήλωνας τώρα ένα μεγάλο κεφάλαιο. Εσείς πόσο καιρό βρίσκεστε στο Μήλωνα, στην οικογένεια του συλλόγου? Βρέθηκα εντελώς τυχαία, δηλαδή με έφερε από το χέρι η κόρη μου όταν πριν από 12 χρόνια που ασχολήθηκε με το βόλι πέρασα την πόρτα του Μήλωνα. Στις ακαδημίες, έτσι. Στις ακαδημίες, ήταν ένα μικρό παιδάκι. Και ξέρεις πώς γίνονται αυτά. Η προσωπική μου ζωή είναι όλη μέσα στον αθλητισμό, πρόγραμμα από ένα άλλο σπορ. Δεν έχει σημασία. Βρέθηκα σε αυτή την οικογένεια και εδώ και 3-4 χρόνια είμαι ενεργό, ας το πούμε, μέλος αυτής της προσπάθειας που γίνεται για κάτι καινούριο στο βόλεϊ, όχι μόνο το γυναικείο και το αντρικό. Το αντρικό είχε την τύχη να, και είναι και λίγο πιο σύντομος ο δρόμος, να φτάσει στο ζητούμενο, δηλαδή στην υψηλότερη κατηγορία. Το γυναικείο τμήμα είχε ένα project που ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια, σε 5 χρόνια να είμαστε στην Α1, χάθηκε ένα έτος και τώρα ξαναξεκινάμε με την ίδια φιλοσοφία, με τα περισσότερα από τα στελέχη μας να παραμένουν το ίδιο, με ένα project τριετίας θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε στην καλύτερη δυνατή κατηγορία. Το project αυτό, να πούμε ότι ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από την σεζόν 19-20, όπου η ομάδα ήταν στην Β' Εθνική Εσπέδα. Και αν δεν κάνω λάθος, την αμέσως προηγούμενη σεζόν είχε τερματίσει κάπου στα μισά της βαθμολογίας. Είχε τερματίσει μία θέση πριν από τις γραμμούλες. Ναι, ήταν στα μισά και προς τα κάτω. Και την είδαμε την αμέσως επόμενη σεζόν να παίρνει την άνοδο στην Α2 και μάλιστα αίτητη κιόλας. Να έχει κάνει ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα, μια ψεγάδια στη πορεία. Εσείς που έχετε ζήσει στο Μήλωνα τα τελευταία χρόνια από κοντά, τι διαφορετικό υπήρχε πλέον σε εκείνη την ομάδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Θα σου πω. Νομίζω ότι αν θα πρέπει οπωσδήποτε να ορίσουμε 2-3 χαρακτηριστικά, ας το πούμε, πράγματα που άλλαξαν τον ρου της ιστορίας, ας το πούμε κάπως έτσι, του τμήματος αυτό, είναι ότι σε μια πολύ έτσι δομημένη προσπάθεια του συλλόγου δώσαμε τα κλειδιά της γενικής ομάδας στον coach Δεναξά,
δίνοντας του και όλες τις απαραίτητες τις προϋποθέσεις για να μπορεί να εργαστεί και να έχει αποτέλεσμα. Ξέρεις ότι έχουμε κάνει ένα δικό μας γυμναστήριο μέσα στο γήπεδο, έχουμε κάνει το δεύτερό μας κλειστό ένα στολίδι προπονητικό, οπότε υπήρχαν όλα τα εφόδια για ένα τμήμα το οποίο θα είχε την όρεξη να δουλέψει. Δώσαμε την απόλυτη εμπιστοσύνη στις επιλογές του coach Δεναξά για τις αθλήτριες που θα έπρεπε να ενσωματωθούν στο ήδη υπάρχον στελεχειακό δυναμικό του. Και εκείνος προερχόταν από τον Απολλώνιο και έφερε και αρκετές αθλήτριες. Ήρθαν τέσσερις αθλήτριες μαζί του που στην ουσία βοήθησε τη χημεία της ομάδας να βρεθεί πολύ γρήγορα. Είχαμε και ας το πούμε ένα καλό κορμό και εμείς. Mm-hmm. Αποτέλεσμα να έχουμε μια ομάδα η οποία τα αποτελέσματά της ήταν πάρα πολύ καλά. Είχε και τη γενική παραδοχή τη χρονιά εκείνη. Οι ελπίδες μας ήταν και όπως και τώρα έτσι όπως χτίζεται η ομάδα να μην κάνει αλλαγές. Δηλαδή προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και τότε δημιουργήσαμε μια ομάδα που θέλαμε στην κατηγορία που θα είμαστε φέτος να μην χρειαζόταν αλλαγές πέραν ίσως μία-δύο προσθηκών που θα χρειαζόταν. Το ίδιο κάνουμε και τώρα. Θα μιλήσουμε. Ναι, πείτε μου. Όχι, λέω ότι αυτό ήταν το τρόπος με τον οποίο χτίστηκε αυτή η ομάδα. Θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο και για τις προσταφαιρέσεις εν ώψη της επόμενης σεζόν. Εγώ ήθελα απλά να πω προηγουμένως ότι η περσινή σεζόν πλέον, η σεζόν 19-20 της ομάδας στην Β' Εθνική Εσπέδα, έληξε άδοξα, θα λέγαμε, γιατί έπεσε ο κορονοϊός εκεί γύρω στον Μάρτιο. Σταμάτησαν τα πάντα, βέβαια η ομάδα τελικά ανέβηκε και ήταν κάτι που το άξιζε 100%. Αυτό για τις αθλήτριες, για εσάς που ασχολείστε με το τμήμα, η πρώτη καραντίνα δηλαδή, όταν ακόμα ο κόσμος δεν ήξερε με τι έχει να αντιμετωπίσει, πώς ήταν? Κοίταξε, στενάχωρο ήταν, ξέρεις, είναι. Ήταν και ένα σοκ λίγο στην αρχή. Βέβαια. Και είναι και στενάχωρο υπό ποια έννοια. Εντάξει, χαίρεσαι και σαν παράγοντας και σαν αθλητής που ανεβαίνεις. Σου λείπει η γιορτή, σου λείπει. Βέβαια, θέλω να το πω δημόσια ότι ήταν καθολική αναγνώριση της ομάδος και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό στις διαδικτυακές συζητήσεις που κάναμε με τους εκπροσώπους των υπολείπων σωματείων της κατηγορίας και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν όλοι τους. Πάρα πολύ θερμοί στα λόγια τους και ήταν απόλυτα σύμφωνοι ότι η ομάδα δικαίως προβιβαζόταν ακόμα και αν η χρονιά δεν είχε τελειώσει. Αλλά ήταν δύσκολο, ήταν πολύ δύσκολο. Βέβαια θέλω πριν μπούμε να το πούμε σε αυτό που έρχεται, να πω ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή η χρονιά αυτή που στήθηκε αυτή η ομάδα, η χρονιά που μεσολάβησε που δεν έγινε τίποτα, αλλά και η χρονιά που ξεκινάει, υπάρχουν κάποια ας το πούμε μυστικά σε εισαγωγικά λέξη, τα οποία όμως είναι πάρα πολύ σημαντικά. Στη δική μας περίπτωση το μυστικό ακούει στο όνομα Γιώργος Κόλλιας. Εμπιστευτήκαμε τον φυσικοθεραπευτή, το Γιώργο, ακούγοντάς τον σαν έναν τοτέμ του χώρου του, να μας προετοιμάσει την πρώτη χρονιά και να μας διασώσει τη χρονιά που δεν κάναμε τον οργανισμό, τον ανθρώπινο οργανισμό των αθλητριών μας. Και μπορώ να πω ότι ανταμυφθήκαμε στο 101%. Δόξα τω Θεώ δεν είχαμε κανέναν σοβαρό τραυματισμό. Όλα τα παιδιά ήταν σωστά προετοιμασμένα. Και δεν σου κρύβω ότι για τη φετινή χρονιά, όταν θα φτάσει η ώρα να μιλήσουμε, πριν τους προπονητές, το πρώτο πράγμα που ανανεώσαμε είναι η συνεργασία μας με τον κύριο Σκόλη. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να ακούγεται για κάποιους όχι τόσο σημαντικό. Για μας το πρώτο μας μέλημα ήταν να ανανεώσουμε τη συνεργασία μας με τον κύριο Σκόλη. Όχι, είναι πολύ σημαντικό. Ναι, είναι αυτοί οι αφανείς ήρωες που είναι πίσω από Ακριβώς. κάθε ομάδα. Και πόσο μάλλον τώρα που διάγουμε μία περίοδο που και για τους προπονητές μας, όχι των ολωνών των ομάδων, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Θα βάλουμε τις αθλήτριες και τους αθλητές σε ένα καινούριο περιβάλλον. Δεν μπορούμε να το ονομάσουμε ούτε μεταγωνιστικό, ούτε προαγωνιστικό. Τίποτα. Είναι κάτι καινούριο. Είναι κάτι το οποίο θα βασιστείς μόνο στην επιστήμη. Ναι, δεν υπήρχε και μια εμπειρία ανάλογη στο παρελθόν για να μπορέσουν οι ομάδες να έχουν ένα μπούσουλα και οι παίχτριες. Και γι' αυτό και είμαι αισιόδοξος ότι με τον ίδιο τρόπο στο κομμάτι αυτό της υγείας των παιδιών είμαστε σίγουροι ότι είμαστε με τον σωστό συνεργάτη. Και φτάσαμε στο ξεκίνημα της χρονιάς που πλέον ολοκληρώνεται, πέρσι το φθινόπωρο, και εκεί που όλα έδειχναν λίγο κάπως καλύτερα και ο Μίλωνας ετοιμαζόταν για την πρώτη σεζόν στην Α2, έρχεται το νέο Λουκέτο, το οποίο κράτησε για μήνες, για όλη την σεζόν πλέον. Εκεί μου είπατε και κάποια πράγματα στην αρχή. Τι σήμαινε για όλους την ομάδα αυτό? Ήταν λίγο πικρό, βέβαια, δεν σου κρύβω, όπως και περισσότεροι.
όλοι είχαμε μια ελπίδα σε ένα μήνα, ναι, σε δύο μήνες. Το πηγαίνανε όλοι λίγο-λίγο. Πέρναγε και ο δεύτερος, πέρναγε και ο τρίτος. Με κάποιο τρόπο, σου είπα, κρατάγαμε και τα παιδιά λίγο ζεστά, λίγο με το διαδικτυακό. Κάποια στιγμή όλοι καταλάβαμε ότι αυτή η χρονιά ήταν δεδομένη ότι θα χαθεί. Αφοσιωθήκαμε κυριολεκτικά μόνο στο κομμάτι της ψυχολογικής στήριξης των παιδιών. Το οποίο νομίζω ότι ήταν πολύ δύσκολο και μπορεί να σου πω δυσκολότερο, όπως είπε, και τα μικρά παιδιά. Τα αναπτυξιακά. Αλλά νομίζω ότι ελπίζω να οι κόποι μας και οι προσπάθειές μας να ανταμυφθούν τώρα που θα ανοίξουμε. Δηλαδή να δούμε παιδιά χαρούμενα και με μεγάλη όρεξη να ξαναμπούν στα γήπεδα και το κυριότερο με τη σωστή καθοδήγηση να είναι γερές, να φτάσουν μέχρι τον Αύγουστο, να κάνουν το καθιερωμένο, ας το πούμε, break από τα γήπεδα και να ξεκινήσουν την αγωνιστική του σεζόν να είναι γερές. Το οποίο εύχομαι βέβαια για όλα τα παιδιά όλων των ομάδων. Βεβαίως. Και έρχεται και μια σημαντική μέρα σε λίγο καιρό, την Δευτέρα, που ανοίγουν οι ακαδημίες και πάλι σε όλα τα σωματεία και στο Μήλωνα, που ανακοίνωσε σήμερα κιόλας και το άνοιγμα των ακαδημιών. Ναι. Είμαστε έτοιμοι. Ξέρεις ότι η απόφαση που πήρε η πολιτική ηγεσία να στην ουσία να προκηρύξει ότι οι αγώνες των τμήματων υποδομών θα γίνουν, μας βρίσκει λίγο, ας το πούμε, έκπληκτους. Παρ' όλα αυτά, επειδή όπως είπα, εμείς έχουμε τη δομή, ας το πούμε, να το στήσουμε, πήραμε μια απόφαση η διοίκησή μας, νομίζω σωστή, και επέβαλε σε εισαγωγικά όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στις κορασίδες και στην και γυμνάζονται. Δεν αρκεστήκαμε στο τεστ, το self-test που γίνεται στο σχολείο, αλλά φέραμε στο σύλλογό μας το κατάλληλο ιατρικό προσωπικό και κάναμε τεστ rapid σε όλες τις αθλητές, το οποίο μπορώ να σου πω δεν είναι για μας να διαβεβαιωθούμε ότι όλα πάνε καλά, είναι και μια διαβεβαίωση ότι όλα θα λειτουργήσουν υπό απόλυτο έλεγχο και για τους γονείς και για τις αθλητρίες. Το οποίο θα επαναλαμβάνεται είναι ένα κόστος το οποίο δεν μας... Τίποτα δεν είναι αμεληταίο πλέον σε μια χρονιά που έχεις μηδέν έσοδα. Βεβαίως. Αλλά είναι κάτι το οποίο το θεωρήσαμε ως ηθική υποχρέωση απέναντι στους γονείς αυτούς, απέναντι στα παιδιά μας, και πιστεύω ότι μέχρι όσο χρειάζεται θα το ακολουθούμε. Και να πούμε σε αυτό το σημείο πως ο Μήλωνας ήταν από τις ομάδες που έδειξαν εξαιρετικά αντανακλαστικά στο θέμα των κρουσμάτων κορονοϊού, γιατί και η ομάδα μπάσκετ τον πρώτο καιρό κιόλας ταλαιπωρήθηκε και έγινε αμέσως, ήρθε συνεργείο, έγινε αμέσως απολύμα στο γήπεδο, και η ομάδα βόλεϊ των ανδρών. Και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στην οργάνωση του Μήλωνα. Δυστυχώς οι άντρες μας ήταν οι πρώτοι διδάξαντες, πρώτη αγωνιστική όλας είχαμε. Ναι, ναι, ακριβώς. Προλάβαμε να παίξουμε σε πλήρη σύνθεση. Ευτυχώς στο γυναικείο τμήμα δεν είχαμε κρούσμα, αλλά όπως λες, σαν σύλλογος λειτουργήσαμε. Και το μπάσκετ, το οποίο και αυτό του έπεσε ο λαχνός να έχει κρούσμα, ναι, το διαχειριστήκαμε πολύ καλά. Οι χώροι μας είναι μέχρι σχολαστικότητος υγειονομικά προσεγμένη και τώρα ακόμα περισσότερο. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι και θα τα αφήσουμε όλα αυτά στο παρελθόν. Μένοντας λίγο σε αυτή την περίοδο της αδράνειας για τις αθλήτριες και τους αθλητές, εσείς που είσαστε όλο αυτόν τον καιρό κοντά στα κορίτσια, ποιες είναι οι ανησυχίες μιας αθλήτριας? Δηλαδή φοβούνται πώς θα είναι, πώς θα αποδώσουν τη στιγμή που θα επιστρέψουν, φοβούνται ότι μια χρονιά πηγαίνει η πορεία τους πίσω αγωνιστικά? Τι ήταν αυτό που σας λέγανε? Μπορώ να το χωρίσω σε δύο κατηγορίες. Καλώς ή κακώς, εμείς έχουμε στήσει τις ομάδες μας με ένα ας το πούμε, με το αίσθημα του πρωταθλητή. Δηλαδή, θέλουμε να πρωταγωνιστήσουν. Αυτό είναι μια φιλοσοφία που την έχει εμπνεύσει ο σύλλογος τα τελευταία χρόνια. Είτε η ομάδα είναι στην πρώτη κατηγορία, είτε είναι στη δεύτερη, είναι σημασία να θέλει να προσπαθεί για το καλύτερο. Φυσικά δεν παίζουμε μόνοι μας, υπάρχουν και αντίπαλοι. Αλλά όταν προσπαθείς και θέλεις για το καλύτερο, έχεις αυτό το αίσθημα ότι πρέπει να είμαι έτοιμος. Αυτό μπορώ να πω ότι ήταν και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή, ανησυχούσαν οι αθλήτριες, θα είμαι έτοιμη, θα είμαι πραγματικά, θα μπω στο γήπεδο. Και όλο αυτό έρχεται να κουμπώσει με αυτό που σου είπα νωρίτερα, το θέμα της ψυχολογικής στήριξης. Και της στήριξης και του οτιδήποτε ανησυχεί. Δηλαδή, υπήρχαν παιδιά που πόναγε η μέση τους για οτιδήποτε άλλο, αλλά παρόλα αυτά το συνέδεαν με την αδράνεια, με τη μη. Και ότι χρησιμοποίησαμε όλη την τεχνογνωσία μας και οτιδήποτε μπορούσαμε για να διαχειριστούμε αυτό το άγχος. Είναι πολύ σημαντικός ο ψυχολογικός παράγοντας. Πολλοί ίσως δεν το αντιλαμβάνονται, αλλά μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ έναν αθλητή. Να ρωτήσω, εσείς πιστεύετε η Α2 θα μπορούσε να διεξαχθεί φέτος? Υπήρχαν δυνατότητες? Παρότι εγώ θα ήθελα, δηλαδή θα ήθελα με ποια έννοια, εντάξει, ακούγεται λίγο. Η απάντησή μου είναι όχι.
Όχι, διότι ή κάνεις μία κατηγορία που γίνεται κανονικά, παίζεις μέσα, παίζεις έξω. Δεν μπορείς να κάνεις με ένα πρωτάθλημα πρώτον βιαστικό, που κάποια στιγμή το σκεφτήκαμε, κάποιες ομάδες δηλαδή είπανε άντε όσοι μπορούν, όσοι δεν μπορούν. Δεν ήταν ηθικά σωστό απέναντι στις ομάδες που πραγματικά δεν μπορούσαν. Δηλαδή δεν μπορούσες να απαιτήσεις ένα σωματείο σε μια σεζόν που έχει μηδέν έσοδα, όπως είπα, να ταξιδεύει εβδομάδα παρά εβδομάδα, όπως ήταν οι ομάδες από την Κρήτη, οι ομάδες από την Πελοπόννησο. Εγώ ηθικά θεωρώ ότι πήραμε τη σωστή απόφαση. Και ας μην ήταν εποφελία κάποιων σωματείων που θα μπορούσαν να είναι πιο έτοιμες. Νομίζω ότι ήταν σωστό αυτό που κάναμε και σωστή απόφαση και της Ομοσπονδίας. Μάλιστα. Λοιπόν, και έρχεται πλέον η επόμενη σεζόν σε λίγους μήνες. Η ομάδα, όπως είπαμε, έχει ήδη στραμμένο το βλέμμα της σε αυτή την νέα σεζόν, με την ελπίδα όλα να κυλήσουν ομαλά ή τουλάχιστον να είναι κάπως καλύτερα σε σχέση με τους τελευταίους μήνες. Και πρέπει να σας πω ότι ο προγραμματισμός όχι μόνο έχει ξεκινήσει, έχει ολοκληρωθεί σχεδόν, όπως μας είπε εδώ ο κύριος Χάνας πριν ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πείτε μας λοιπόν πώς διαμορφώνεται το δυναμικό της ομάδας πλέον, ποιες αθλήτριες μένουν, ποιες έχουν αποχωρήσει, πού έχετε στραφεί για ενίσχυση. Όπως είπα, αφού πρώτα ανανεώσαμε τον φυσικό θεραπευτή μας, τον εργοφυσιολόγο μας πρώτα, τον κύριο Σκόλια, τον φυσικό θεραπευτή μας, τον Θοδωρή τον Τζόπελα, τον προπονητή μας, ο οποίος παραμένει στις επάλξεις. Στη συνέχεια καλέσαμε όλες μας αθλήτριες που ήταν στην ομάδα, θέλοντας να τους υπογραμμίσουμε ότι με αυτές ξεκινήσαμε, με αυτές θέλουμε να συνεχίσουμε. Για λόγους ή κάθε μία διαφορετικούς, αλλά λόγους που εμείς στο Μίλωνα ποτέ δεν μπαίνουμε εμπόδιο, τέσσερις από τις αθλήτριές μας έπρεπε να τις αποχωριστούμε. Η λίμπερό μας, η Ζένια Βελιανική, είχε ένα θέμα οικογενειακό που έπρεπε να απασχοληθεί και να είναι κοντά στην εργασία της, οπότε σταματήσαμε τη συνεργασία μας, θα πάει να παίξει σε μια ομάδα που είναι πολύ κοντά στο σπίτι της. Mm-hmm. Η πασαδόρος μας, η Ελένη Βυθούλκα, έχει επίσης μια επαγγελματική εξέλιξη, την οποία προφανώς και είναι σημαντικό, είναι πλέον ένα παιδί το οποίο πρέπει να βλέπει τον ορίζοντα της επαγγελματικής του αποκατάστασης. Το βόλεϊ είναι ένα χόμπι, όπως και στην Ελλάδα δεν μπορείς να ζήσεις από το βόλεϊ. Mm-hmm. Οπότε προφανώς και εκεί δεν δείξαμε το παραμικρό πρόβλημα στο να πάει και αυτή να έχει προτεραιότητα την εργασία της και να παίζει βόλεϊ με λιγότερες απαιτήσεις. Η αρχηγός μας, η Δανάη Λουζιώτη, αυτή δεν φεύγει. Αυτή για λίγο ξαποσταίνει. Η Δανάη είναι γέννημα θρέμα του Μίλωνα, άλλωστε. Είναι η σημαία του Μίλωνα. Η Δανάη πρέπει να κάνει το μεταπτυχιακό της. Η Δανάη, εκτός από καλή αθλήτρια, είναι και ένας σπουδαίος επιστήμονας. Θα πάει στην Ευρώπη για ένα ή δύο χρόνια μεταπτυχιακό. Φυσικά η φανέλα της θα παραμένει πράσινη, θα την έχουμε. Και οι πόρτες πάντα ανοιχτές, έτσι, του συλλόγου. Βεβαίως, και οπωσδήποτε θα την περιμένουμε να επιστρέψει. Καλή σταδιοδρομία να ευχηθούμε. Βεβαίως, και στη Δανάη. Και σε όλα τα κορίτσια, βέβαια. Και η τελευταία μας αποχώρηση είναι η Μαρία η Θεοδωρακέα, η οποία φέτος κάναμε το χατήρι, με όλη μου την καρδιά όμως, στη μέση της σεζόν που ήταν κατά την προσωπική μου σίγουρο ότι δεν θα παίζαμε. Ναι. Και ξεκίνησε η ομάδα της, η κατηγορία η πρώτη, η Volley League των γυναικών. Μας ήρθε ένα αίτημα από τον Πορφύρα, όπως και με τα περισσότερα σωματεία έχουμε άριστες σχέσεις με τον Πορφύρα, να ενισχύσει τον Πορφύρα η Μαρία αυτούς τους 6 μήνες και στη συνέχεια να επιστρέψει στο Μίλωνα. Και το είδαμε και σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας να φεύγουν κορίτσια για το εξωτερικό, για άλλες ομάδες. Το οποίο ήταν καλό για αυτές. Συμφωνήσαμε φυσικά με τον Πορφύρα, συμφωνήσαμε με τη Μαρία. Η Μαρία έκανε ένα πάρα πολύ καλό εξάμηνο στον Πορφύρα. Ευχαριστήθηκε την εξέλιξή της αυτή. Μας ανακοίνωσε φέτος ότι θα προτιμήσει να παίξει σε μια πιο ψηλή κατηγορία. Φυσικά δεν έχουμε ποτέ, όπως είπα, για καμία πόσο μάλλον για τη Μαρία, που μας βοήθησε τα μέγιστα στο να ανεβούμε την κατηγορία και να είμαστε εδώ που είμαστε, να παραμείνει σε μια υψηλότερη κατηγορία από εκεί που είμαστε. Και πιο, δεν ξέρεις ποτέ, μπορεί σε κάνα δύο χρόνια πάλι να. Και βεβαίως και συμφωνήσαμε. Έχει συμφωνήσει με μια ομάδα που θα μετακινηθεί και φυσικά δεν είμαστε πόδιο. Όλες οι άλλες μας αθλήτριες, δηλαδή η πασαδόρο μας, η Αποστόλη, Βελίνα, θα είναι. Κοίταξε, έχουμε κάνει τώρα μια ομάδα στην οποία κρατήσαμε τον κορμό τον υπόλοιπο με αθλήτριες είτε που είναι αρκετά χρόνια στο σύλλογο ή τα τελευταία τρία χρόνια αυτά στήριξαν και έφτιαξαν, να το πούμε, αυτόν τον κορμό.
η Ευελίνη Αποστόλου, η Πασαδόρη μας, οι δύο κεντρικές, η Στεφανία, η Παπαχατζή και η Μαριά του, η Έλενα, παρέμειναν. Θέλω να σου πω ότι ο χρόνος που μου χρειάστηκε για να νεώσω αυτά τα παιδιά ήταν κάτι λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα για την κάθε μία. Δεν είχαμε δηλαδή. Μα εγώ πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι στην αρχή της φετινής σεζόν, που δεν γνώριζε βέβαια κανείς ότι δεν θα διεξάχουν τα πρωταθλήματα, ο Μίλος ανανέωσε όλες τις παίκτριες. Θα το θυμάται ο περισσότερος κόσμος. Και αυτό σημαίνει ότι δείχνει και πολλά για το αίσθημα της οικογένειας που υπάρχει στο σύλλογο. Για μένα, μπορώ να σου πω, είναι μία από τις πιο ικανοποιητικές στιγμές της χρονιάς αυτή συγκεκριμένη, που έρχονται τα παιδιά και δεν ζητάνε τίποτα, ναι, ξέρουν, ναι, ότι αυτό που έχουμε συμφωνήσει ως τα μέτρα των δυνατοτήτων μας το κάνουμε πάντα, τους έχουμε ό,τι καλύτερες προδιαγραφές στην αθλητική του ζωή να τους προσφέρουμε. Γιατί δεν είναι κάτι που το βλέπουμε σε πολλά σωματεία. Δυστυχώς όχι. Αντίθετα βλέπουμε να αλλάζουν συνέχεια παίχτρες και όλο τον κορμό τους. Όχι, εμείς δεν θέλαμε. Αυτό κρατήσαμε τις τρεις ακραίες μας, τη Λακασά, τη Σοφία, την, που δεν προλάβαινε να παίξει η Σοφία με το Μίλωνα. Την Τόνια, την Κοντούδη, που δεν προλάβαινε να παίξει. Αυτή, την, ναι, οποία επίσης έχουμε επενδύσει ένα πολύ μεγάλο μέρος των Ολυμπίδων μας. Είναι ένα παιδάκι το οποίο τώρα θα του δοθεί ευκαιρία και του έκατσε αυτή η περίπτωση, για να είναι τρίτη ηλικίου τώρα, αλλά πάλι δίπλα της θα είμαστε. Και την αθλήτρια που πλέον θα πάρει αυτή τη σημαία του Μίλωνα, την Αλεξάνδρα, την Σπύρη, στην οποία έχει μεγάλη εμπιστοσύνη ο coach. Που είναι μια αντίστοιχη περίπτωση και τη Δανάη, έτσι, και αυτή από τις ακαδημίες. Έχει βγει από τα σπλάχνα του συλλόγου και παραμένει. Παρέμεινε η δεύτερη λίμπερο του, ένα πολύ εξελίξιμο παιδί, Κορασίδα, η οποία και αυτή ίσως είναι η καλύτερη που έκατσε αυτή τη χρονιά, γιατί είναι τρίτη ηλικίου φέτος, η αθλητριά μας, η Βουλγαράκη. Και στο κομμάτι το αναπτυξιακό των παιδιών που έρχονται από πίσω, όλες έχουν παραμείνει. Η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να δράσουμε γρήγορα, πάντα με την ίδια φιλοσοφία. Καλύψαμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δόξα τω Θεώ, έχει κλείσει το ρόστερ της ομάδας. Ξέρω ότι δεν θέλετε να πείτε ονόματα, γιατί αφήσαμε για το τέλος τις προσθήκες. Αλλά θέλω να μας πείτε, έτσι, να μας δώσετε μια ιδέα, κάποια στοιχεία. Θα σου δώσω, ναι. Τι προσθήκες έχει κάνει ο Μίλωνας. Δεν υπάρχει κάποια μυστικοπάθεια. Όχι, εντάξει, ναι. Σεβασμός στους κανόνες. Δηλαδή, οι αθλήτριες αυτές θα πρέπει στον κατάλληλο χρόνο, αν και όλες έχουν ειδοποιήσει τα σωματεία που βρισκόντουσαν. Καταρχάς, ήταν όλες ελεύθερες. Ναι. Ελεύθερες με την έννοια της συμφωνίας με το σωματείο. Όμως, το σωστό είναι να γίνει με τον πρέποντα τρόπο το χρόνο που χρειάζεται. Απλά θα έχει ενδιαφέρον, γιατί και οι κοπέλες που έφυγαν είναι σημαντικές παίκτριες. Βεβαίως, σημαντικές. Το ένα στοιχείο που μπορώ να σου πω είναι ότι όλες οι αθλήτριες προέρχονται από ανώτερες κατηγορίες από αυτές που είμαστε εμείς. Δηλαδή, πολύ σημαντικό. Φύγαν τέσσερις, πήραμε πέντε. Εκτός από μία αθλήτρια κεντρική που προσθέσαμε στο ρόστερ μας, η οποία προέρχεται από τη δική μας κατηγορία, οι υπόλοιπες αθλήτριες κατέβηκαν, αν μπορούμε να πούμε έτσι σε εισαγωγικά τη λέξη, από την Pre-League. Είναι αθλήτριες με εμπειρία, είναι αθλήτριες τις οποίες ήταν επιλογές του coach του Ναξά. Είχαμε την τύχη στη λίστα που μας έδωσε στην πρώτη διαγώνιο, στην πρώτη του ακραία, την πρώτη του λίμπερο. Όλα τα παιδιά αυτά που προσεγγίσαμε, συμφωνήσαμε. Οπότε αποκτήθηκαν παίκτριες αντίστοιχων θέσεων με αυτές που αποχώρησαν, έτσι. Προσθέθηκε μία ακόμα κεντρική, δηλαδή αλλάξαμε τη διαγώνιο με διαγώνιο, αλλάξαμε τη Θεοδωρακία με μία πολύ αξιόλογη ακραία παίκτρια. Αλλάξαμε τη Λίμπερο με μια μικρή ηλικιασμένη αλλά έμπειρη παρά το μικρό της ηλικίας της Λίμπερο, και προσθέσαμε, όπως σου είπα, και την κεντρική. Το καλό είναι ότι ο μέσος όρος ηλικίας ομάδας μας είναι 21 μισό για την ακρίβεια, πάρα πολύ αισιόδοξο, και αυτό που όλα τα παιδιά ακούσανε από μας και κυρίως οι καινούργιες αθλήτριες είναι ότι δεν τις θέλουμε για ένα χρόνο. Δεν ψάχνουμε αθλήτρια, έλα παίξε και βλέπουμε. Ναι. Τους δίνουμε χτύπα ξύλο, οτιδήποτε μπορεί να γίνει. Τους δώσαμε την προοπτική να μείνουν μαζί μας 3 χρόνια. Όπως είπα, προσδοκούμε σε 3 χρόνια να φτάσουμε στο μάξιμο, να μπορούμε να είμαστε στην Α1. Βέβαια, όπως είπα και πριν, παίζουν και άλλοι. Εντάξει, ναι. Αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να δείξουμε εμπιστοσύνη σε αυτόν τον κορμό για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Κοίταξε, νομίζω ότι βλέπουν και οι αθλήτριες ότι υπάρχει ένα project στην ομάδα συγκεκριμένο. Παίζει ρόλο, όντως. Παίζει ρόλο αυτό. Παίζει ρόλο η όρεξη που αποπνέει ο προπονητής, ο οποίος είναι εργασιομανής. Με την καλή έννοια της εργασιομανίας. Μέχρι κάποια στιγμή δηλαδή είναι στο υπερβολικό, αλλά τα παιδιά είναι τόσο ταγμένα στο σπορ που αντέχουν αυτή την τυραννία, να το πω έτσι, με αστειευόμενος προφανώς.
Αλλά το πιο σημαντικό ίσως για τα παιδιά αυτά είναι ότι βλέπουν το αποτέλεσμα πολύ γρήγορα. Ιδίως οι μικρές μας ηλικίες, θέλω να σου πω, Αντρέα, ότι πριν από 6-7 χρόνια, η τελευταία χρονιά που ο Μίλωνας είχε μια αξιόλογη ομάδα νεανίδων ήταν οι γεννηθήσεις του 96. Δηλαδή, έχουμε περάσει 8 χρόνια. Βεβαίως. Και φέτος έχουμε ομάδες που δυστυχώς δεν παίξανε, που πιθανότατα, όπως πέρσι νεανίδων το 19, ενώ έφτασε ένα αγώνα πριν από το Πανελλήνιο και μας χτύπησε ο κορονοϊός, γιατί παίξαμε σε άδειο γήπεδο με την Πάντρα και ξαφνικά τα παιδιά βρέθηκαν χωρίς. Είναι καλό. Και, θέλω επίσης... και πήρανε και το πρωτάθλημα ΕΣΠΕΔΑ, βέβαια. Βεβαίως, βεβαίως. Κατακτήσανε και μία ήταν τη χρονιά. Που δεν το είχε κατακτήσει ποτέ σε επίπεδο νεανίδων ο Μίλωνας. Επίσης, να πω ότι στο δυναμικό της ομάδας των γυναικών είναι και τα δύο Αμερικανάκια μας. Τα οποία τα παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη αγάπη. Η Στέλλα είναι μία, η Γιούρδα και η Ελισάβετ η Παπαγιώργη. Ναι, βεβαίως. Είναι παιδιά που είναι δίπλα στην ομάδα. Στην διαδικτυακή μας επικοινωνία που έχουμε είναι μέσα, είναι μέλη της ομάδος. Τις αισθανόμαστε δίπλα μας. Πώς ήταν η εμπειρία τους αυτό το χρόνο, είναι και οι μακριά. Η Στέλλα είναι ενθουσιασμένη και από το κομμάτι το. Ας το πούμε το αγωνιστικό, το βολεϊκό. Η Ελισάβετ είναι ένα παιδί το οποίο είναι πιο πολύ ταγμένο στο κομμάτι το μαθησιακό, το πανεπιστημιακό, και αυτοί είναι πολύ. Έχουν γυρίσει και οι δύο. Εργάζονται με βάρη και τέτοια να είναι έτοιμες αν χρειαστεί. Τέλος πάντων, όμως, αποτελούν και αυτά παιδιά της οικογένειας του Μίλωνα, είτε όταν γυρίσουν σε 3-4 χρόνια, δεν ξέρω πότε θα τελειώσουν το πανεπιστημιακό του έργο, η πόρτα του Μίλωνα θα είναι πάντα ανοιχτή. Όπως επίσης θέλω να σου πω γενικότερα και για τα παιδιά που φεύγουν, αυτή είναι η φιλοσοφία που αποπνέουμε. Η πόρτα του Μίλων είναι πάντα ανοιχτή να φεύγουν ως φίλοι και να επιστρέφουν. Μία εκ των αθλητριών που φέτος στο πούμε θα ενισχύει στην πρώτη ομάδα μας είναι επιστροφή. Και αυτό είναι σημαντικό. Όπως επιστροφές θα έχουμε και στην αντρική ομάδα. Είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι είναι αυτό το αίσθημα της οικογένειας, το οικογενειακό κλίμα που βγάζει ο Μίλωνας. Το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά δεν είναι κακό να τα ξαναλέμε, γιατί φαίνεται και με τις πράξεις κιόλας. Φαίνεται και έμπρακτα. Τι θέλω να πω. Είναι σίγουρα αξιοθαύμαστο το πόσο γρήγορα έχει κινηθεί ο Μίλωνας και έχει κάνει τον προγραμματισμό του και έχει ολοκληρώσει ουσιαστικά τον προγραμματισμό του για την επόμενη σεζόν. Άλλες ομάδες αντίστοιχες της κατηγορίας έχουν κάνει το ίδιο. Τι πληροφορίες έχετε? Κοίταξε. Πολλές πληροφορίες δεν έχω. Είναι και νωρίς ακόμα, βέβαια. Είναι νωρίς. Σίγουρα όμως οι ομάδες που ούτως ή άλλως είχαν ένα κορμό ομάδες που ήταν πρωταγωνιστικό, όπως ήταν η ομάδα της Πετρούπολης, πιθανολογώ ότι θα είναι και πάλι απολύτως ανταγωνιστικές. Για να έχουμε μια ιδέα, τι πρωτάθλημα περιμένουμε πάνω κάτω. Τι πρωτάθλημα θα γίνει, δεν ξέρουμε. Αυτό, ναι. Θα είναι όλες οι ομάδες διαθέσιμες να παίξουν από πλευράς δυνατοτήτων. Θα γίνει ένας όμιλος όπως ήταν παλιά, θα γίνουν δύο, θα έχουμε ταξίδια. Είναι ένας γρίφος ο οποίος θα λυθεί μάλλον όταν πλησιάσουμε πια στην έναρξη. Πάντως είμαι βέβαιος ότι θα είναι ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και η προοπτική και η βοήθεια του κράτους στις υψηλότερες κατηγορίες του βόλεϊ ανδρών και γυναικών δημιουργεί έναν πρόσθετο ανταγωνισμό στις κατηγορίες που έπονται της πρώτης κατηγορίας με την προοπτική του να φτάσει εκεί. Και έτσι θα ενδυναμώσει και η Pre-League φέτος κατά την προσωπική μου άποψη και η Α2. Βεβαίως. Επομένως, ο Μίλωνας μπαίνει στην επόμενη σεζόν με στόχο το καλύτερο δυνατό. Ποιος είναι ο στόχος που έχετε θέσει? Ο στόχος μας είναι θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, θα προσπαθήσουμε για την άνοδο. Δυστυχώς είναι ένα πάρα πολύ σκληρό πρωτάθλημα εάν γίνει με τους όρους που ήταν, όπου έχουμε μόνο μία προνομιούχο θέση. Αυτό είναι πάρα πολύ σκληρό γιατί δεν μπορούσαν, όπως είπα, να υπάρχουν τουλάχιστον άλλες δύο ομάδες που είναι εξίσου ανταγωνιστικές ή και καλύτερες μας. Οπότε εμείς. Δηλαδή, ενώ θα έχουμε μια καλή ομάδα, να μην μπορούμε να διεκδικήσουμε ή αντίστροφα κάποιο άλλο. Είναι σκληρό πρωτάθλημα. Αλλά ο στόχος μας είναι μόνο η άνοδος. Πάντως, εγώ θέλω να ανασταθώ και σε κάτι άλλο. Είναι αξιοθαύμαστο το πόσο έχει διατηρήσει το χαρακτήρα του και τη δυναμική του ο Μίλωνας μετά από όλη αυτή την περιπέτεια με την πανδημία. Γιατί είστε κι εσείς εδώ τώρα και μας λέτε ότι, παρά το γεγονός ότι για πόσους μήνες οι παίχτριες δεν έχουν αγωνιστεί σε επίσημο παιχνίδι, ο Μίλωνας είναι εδώ και έχει στόχο την άνοδο το καλύτερο δυνατό. Ενώ υπάρχουν σωματεία που μέχρι και βρίσκονται κοντά στη διάλυση μετά από αυτή την περιπέτεια. Δυστυχώς το έχω ακούσει. Γνωρίζω ότι είναι δύσκολο. Αν θα πρέπει να πω κάτι, ότι είμαστε λίγο τυχεροί, ευλογημένοι, είμαστε σε ένα σωματείο με τις δικές μας εγκαταστάσεις, αυτό βοηθάει, έχουμε μια επικοινωνία άμεση. Τώρα, για παράδειγμα, σήμερα κάνανε προπόνηση, όπως ξέρεις, έχουν ξεκινήσει προπόνηση η ομάδα των Κορασίδων. Η ομάδα των Κορασίδων μας αποτελείται, όταν, αν ξεκίναγε κανονικά, από 14 παιδιά. Η προπόνηση σήμερα είναι με 14. Mm-hmm. Δηλαδή, βλέπεις ότι τα παιδιά έχουν την όρεξη και πιστεύω, αυτό είναι μια πρόβλεψη που εύχομαι πάρα πολύ να δικαιωθώ.
την Δευτέρα που ξεκινάνε οι ακαδημίες, περιμένουμε την έμπρακτη, ας το πούμε, επιβράβευση όλων αυτών των προσπαθειών μας με την μεγαλύτερη δυνατή προσέλευση παιδιών, που σημαίνει τι, γιατί τα παιδιά είμαι σίγουρος ότι θέλουν να βρεθούν σαν χώρο. Θα είναι μια επιβράβευση από τη μεριά των γονέων που θα βλέπουν ένα ασφαλές περιβάλλον και ένα σωματείο το οποίο προσπαθεί με κάθε τρόπο να παράσχει τα μάξιμα δυνατά για τα παιδιά τους. Αυτό για μας είναι ένα πολύ σημαντικό τεστ. Μπορεί, όπως λες, να ασχολούμαστε περισσότερο με την πρώτη ομάδα, αλλά η υποδομή είναι αυτή που στην ουσία στείνει και στερεώνει όλο αυτό το οικοδόμημα. Ναι. Και το θεωρούμε, ελπίζουμε να μας επιβραβεύσει αυτή η κατάσταση. Θα έχουμε την τύχη να σας βλέπουμε από κοντά φέτος μέσω του Μήλων TV και της μεταδόσης των αγώνων. Ξέρεις ότι είμαστε άρρηκτα δεμένοι μαζί σας. Νομίζω ότι μπορούμε να το θεωρήσουμε ως δεδομένο. Και εμάς θα είναι χαρά μας να είμαστε κοντά στην ομάδα. Μας έλειψε, να σας πω την αλήθεια. Νομίζω ότι αυτό βοηθάει πολύ και για τα παιδιά και για τον κόσμο και για κάποιους γονείς που δεν μπορούν να παρίστανται στο γήπεδο. Ναι. Είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθάει, βοηθάει το σπορ. Εύχομαι να περάσει αυτό το δύσκολο κάβο, το γενικά το βόλι, το οποίο έχει να καλύψει αυτό το κενό του χαμένου έτους. Αλλά νομίζω με τη συνεισφορά όλων θα τα καταφέρουμε. Και γενικότερα είναι αισιόδοξοι οι πάντες για το μέλλον του Μήλωνα και στο τμήμα βόλεϊ. Μιλάμε και για την ανδρική ομάδα που έκανε μια πολύ καλή πορεία φέτος στην Volley League και έχει και για του χρόνου μεγάλες βλέψεις. Εκτός του καλό είναι το καλύτερο. Ναι. Ο Μήλωνας, ξέρεις ότι είναι πολύ ιστορικό σωματείο στο βόλεϊ, στον ανδρών κυρίως, γιατί η γυναική ομάδα τώρα ξεκινάει να κάνει αυτά τα, ας το πούμε, λίγο πιο μεγαλύτερα βήματά της, με πάρα πολύ οργανωμένο τρόπο και πολύ στοχευμένες κινήσεις έφτασε γρήγορα στη Volley League. Πέρσι έκανε μια αξιοπρεπέστατη χρονιά έχοντας, μπορώ να σου πω, ένα πάρα πολύ λελογισμένο budget, το οποίο και αυτό είναι μια επιβράβευση το οποίο ισχύει για τις γυναίκες, ξέρεις Αντρέ. Εμείς δηλαδή πιστεύουμε ότι για να μπορεί να έχει διάρκεια ένα σωματείο, είτε είναι άντρες είτε είναι γυναίκες, πρέπει το budget να είναι λελογισμένο. Δηλαδή, μπορώ να ξοδέψω 100 ευρώ, να ξοδέψω 100. Εάν μπορώ να ξοδέψω 100 και εγώ τάζω στους αθλήτριές μου 500, είναι βέβαιο ότι σε λίγους μήνες και εγώ θα εκτεθώ και το σωματείο αυτό που κτίζει θα διαλύσει. Με τον ίδιο τρόπο στήθηκε η ιατρική ομάδα. Φέτος η ιατρική μας ομάδα, δεν σου κρύβω ότι θα είναι ακόμα καλύτερη, πρώτα ο Θεός. Και το πιο σημαντικό από όλα, το οποίο μπορώ να πω ότι είναι πλέον κοινή συνισταμένη και των ανδρών και των γυναικών, είναι το μικρός μέσος όρος ηλικίας. Mm-hmm. Θα δοθεί μεγάλη εμπιστοσύνη σε παιδιά. Ήδη έχουν ανακοινωθεί παιδιά πολύ μικρής ηλικίας και εφθασμένης αξίας στους άντρες και νομίζω θα είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά για τα γόρια. Έχουμε και εκεί ένα αξιολογότατο προπονητή, το Σάκη τον Ψάρα. Και επίσης θέλω να πω και το εξής, το οποίο έχει σχέση και με τα δύο τμήματα. Μπορεί να λέμε για τους προπονητές, μπορεί να λέμε για τον εργοφυσιολόγο μας, για τον φυσικοθεραπευτή, αυτά που, ας πούμε, που τους βλέπουμε. Υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν στο Μήλωνα που δεν τους βλέπει ο κόσμος. Χάρη στους οποίους μπορώ να σου πω ότι δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει τίποτα σε εν τέλει αν δεν υπήρχαν αυτοί. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος λειτουργεί ως διευθυντής γηπέδου, τον κύριο Κίνη, ο οποίος από το πρωί ως το βράδυ ξυπνάει και κοιμάται για να λύνει προβλήματα όρων, προπονήσεων, ό,τι περνάει από το μυαλό σου. Έχουμε τους φύλακες οι οποίοι πρέπει να έχουν τα πάντα καθαρά, να είναι. Δηλαδή έχουμε ανθρώπους που δεν φαίνονται, αλλά είναι μια οργανωμένη ομάδα, μια πολύ έτσι καλά δομημένη ομάδα που στηρίζει αυτό το οικοδόμημα και φυσικά δεν χρειάζεται να σου πω ότι ακριβώς οι ίδιοι άνθρωποι στηρίζουν με τον ίδιο τρόπο και τα τμήματα του μπάσκετ και εκείνη είναι απολύτως απαραίτητη. Χωρίς αυτούς λοιπόν που δεν τους βλέπουμε, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει το όλο οικοδόμημα. Ο κόσμος έλειψε φέτος από το Μήλωνα. Αντρέα, θέλω να σου πω, εγώ είμαι άνθρωπος που όλη μου τη ζωή μέσα στα γήπεδα την έχω περάσει, και είτε εργαζόμενος είτε ως φίλαθλος. Δεν μπορώ ούτε τηλεόραση να δω. Δηλαδή βλέπω αγώνα ποδοσφαίρου. Χωρίς να έχει κόσμο, ναι. Και δεν μπορώ. Είναι λίγο σαν να βλέπεις μάτς προπονητικού χαρακτήρα, σαν να βλέπεις προπόνηση. Πραγματικά δηλαδή. Δεν τραβιέται. Και το λέω γιατί ο Μήλωνας δεν είναι από τα σωματεία που μαζεύουν λίγο κόσμο στο γήπεδο του. Όταν θέλει το γήπεδο μπορεί να γίνει πραγματικά καυτή έδρα. Στον τελικό της σπέδα των Νεανίδων. Εκεί και αν γίνεται. Δεν υπήρχε κάθισμα. Ήρθαν δύο ομοσπονδιακοί προπονητές να παρακολουθήσουν και παρακαλέσαμε
στριμωχτούμε λίγο να μπουν. Το μπάσκετ, ας πούμε, σε ένα κρίσιμο παιχνίδι ήταν σαν τα τσαμπιά. Το μπάσκετ που έπαιζε και Δευτέρα κιόλας. Ακριβώς, ακριβώς. Δευτέρα βράδυ. Τώρα και το μπάσκετ και το βόλεϊ θα είναι Σαββατοκύριακο. Ευελπιστώ να είναι όλα ανοιχτά και να χαιρόμαστε να βλέπουμε. Δεν είναι, εκτός από εμάς που το βλέπουμε και σαν θεατές, δεν είναι ωραίο και για τις αθλήτριες, νομίζω. Κυρίως. Κυρίως τα παιδιά. Ωραία, λοιπόν, είπαμε, η ομάδα είναι σχεδόν έτοιμη. Έγιναν οι προσταφαιρέσεις και είναι όλα σχεδόν έτοιμα για να ξεκινήσει η σεζόν. Και λίγο πριν κλείσουμε, τι άλλο μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, εσείς ποιος είναι ο προγραμματισμός σας από εδώ και πέρα? Θα κλείσουμε κάποια φιλικά, θα κλείσει η ομάδα κάποια φιλικά? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, με αυτά που έχει ανακοινώσει η πολιτεία, η γενική ομάδα δεν γυμνάζεται, όπως και η αντρική του μπάσκετ αντίστοιχα. Δηλαδή, ακόμα δεν είναι πολύ ξεκάθαρο. Το πολύ ξεκάθαρο αφορούσε τα αναπτυξιακά και τα ακαδημαϊκά. Σωστά. Εάν για κάποιο λόγο πραγματικά γίνουν τα αναπτυξιακά, δεν σου κρύβω ότι η ομάδα Νεονίδων είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Η ομάδα δηλαδή μπορεί να φτάσει, δεν ξέρω πού, μέχρι αρκετά να προχωρήσει. Η ομάδα Κορασίδων επίσης είναι καινούριο τμήμα. Καινούριο με την έννοια το ηλικιακό. Εάν αυτά τα τμήματα δουλέψουν τώρα κανονικά, θα παίξουν τους αγώνες τους, είμαστε έτοιμοι με την απαραίτητη προσοχή και χωρίς πίεση βέβαια, να αγωνιστούν για το καλύτερο δυνατό. Η γυναική ομάδα όταν θα πάρει το πράσινο φως για να ξεκινήσει αυτή τη μίνι προετοιμασία, πριν από την προετοιμασία, κάπως έτσι πρέπει να γίνει εμάς, θα ακολουθήσει με αυστηρότητα τις εντολές του κύριου Σκόλια, θα προσαρμόσει ο κόουτς να ξέρει όλο το πρόγραμμα πάνω σε αυτές τις οδηγίες. Και νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι τον Αύγουστο να μπούμε μέσα. Δεν νομίζω ότι είναι περίοδος αγώνων. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι σε καμιά περίπτωση θα αρχίσουμε φιλικά και τέτοια. Τα παιδιά δεν είναι σωματοδομικά έτοιμα να αντιμετωπίσουν ακόμα και έναν φιλικό με την έννοια του πολύ φιλικού, του χαλαρού. Καμιά φορά ξέρεις, ο χαλαρός φιλικός αγώνας είναι πιο επικίνδυνος. Κρύβει παγίδες. Ναι, γιατί είναι πολύ περίεργες οι συνθήκες. Δηλαδή, πρέπει να γίνει. Και πρωτόγνωρες. Και πρωτόγνωρες. Πρέπει να γίνει όσο δυνατόν πιο ομαλή επιστροφή των αθλητριών στο γήπεδο μετά από τόσους μήνες απραξίας. Κύριε Χάνα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε προσθέσει κάτι άλλο, αν δεν είπαμε κάτι. Να ευχηθώ υγεία σε όλους τους ανθρώπους του βόλεϊ και του όλου του αθλητισμού. Εγώ θέλω να κρατήσω το μήνυμα που στέλνετε κι εσείς ότι ο Μίλωνας θα επιστρέψει ακόμη πιο δυνατός την επόμενη χρονιά, παρά τις τόσες δυσκολίες που έχει περάσει, όχι μόνο ο Μίλωνας, όλα τα σωματεία. Και εμείς θα είμαστε κοντά σας. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για τη νέα χρονιά. Την επόμενη χρονιά να είμαστε στο γήπεδο, να σε κοιτάω πολύ και να υπάρχει πολλοί κόσμος ανάμεσά μας. Μακάρι. Μακάρι να όλα να είναι καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ ωραία κουβέντα και τη φιλοξενία σου. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κώστας Χάνας ήταν μαζί μας, ο υπεύθυνος του τμήματος βόλεϊ γυναικών του Μίλωνα. Τον ευχαριστούμε για αυτή την ωραία κουβέντα. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Γεια σας, κύριε Χάνα. Γεια χαρά.